οφείλω να απολογήσω ότι ήταν ίσως το καλύτερο τοπικό συμβούλιο με το δεδομένο ότι αναλύθηκαν, ανέβησε ο καθένας τις σκέψεις του, τις προτάσεις του και αυτό είναι ωφέλιμο. Βλέπετε κύριε Τζαϊρίδη, στα πάντα υπάρχει προσαρμονή. Το ουσιαστικό είναι να υπάρχει προσαρμονή στο καλό γενικότερα του Δήμου Καστοριάς. Και νομίζω ότι μπορεί να συμβεί. Να μην είναι λόγω των ημερών. Σίγουρα δεν είναι λόγω των ημερών. Είναι μια διάθεση εκφρασμένη από το παρελθόν. Και γίνεται πράξη σήμερα. Βέβαια δεν θα σχολιάσω τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει κάθε μία χωριστά. Απλώς θα πω ότι ορισμένες από τις προτάσεις, αρκετές, είναι σωστές. Πολλές όμως από τις προτάσεις έχουν υλοποιηθεί. Παράδειγμα, έχει υποθεί, υπάρχουν 47.000 για την κοινωνική πολιτική. Δεν υπάρχουν 47.000 για την κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική είναι η επίλυση του προβλήματος βοήθειας στο σπίτι. Κοινωνική πολιτική είναι η επιχορήγηση για τους βρεφονιπιακούς. Κοινωνική πολιτική είναι το κοινωνικό ιατρείο. Κοινωνική πολιτική εμπεριέχεται σε πολλές δράσεις. Αλλά επί του προϋπολογισμού επιτρέψτε μου να πω τα εξής. Όπως υπάρχουν παρατηρήσεις να γίνει η εβδομάδα από τον προϋπολογισμό, ήδη έχει γίνει και θυμίζω την εκδήλωση στο χώρο και πολλές άλλες δράσεις οι οποίες έχουν πάρει τον δρόμο. Τώρα, υπόθηκε ότι ο προϋπολογισμός είναι πραγματικός. Υπόθηκε όμως, και είναι μια ευκαιρία να εκφράσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου στους διευθυντές, ότι οι διευθυντές ξέρουν και κάνουν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχει μια αρχή. Αυτό θα είναι και προλόγος και επίγοντος. Η αρχή είναι ότι οι διευθύνσεις δεν δέχονται παρεμβάσεις από κανέναν. Μία παρέμβαση υπάρχει τουλάχιστον από μένα. Να τηρείται το νομοθετικό πλαίσιο όπως είναι και να μην παρεκκλίνουμε αν είναι δυνατόν από αυτό. Τώρα, ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός. Προσαρμόζεται στα δεδομένα της υφιστάμενης οικονομικής κυρίας της χώρας. Όλοι συμφωνούν σε αυτό ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, ότι είναι δύσκολα, αλλά θέλουμε πολλά να γίνονται σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Εμπεριέχει ο προϋπολογισμός τις απαραίτητες ανελαστικές δαπάνες που διασφαλίζουν καθημερινότητα. Είναι αναπτυξιακός. Θυμίζω το ΛΟΑΤΗ βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Τα έργα ΕΣΜΑ, τα έργα LEADER, προσκλήσεις οι οποίες σε πολλά δεν έχουν έρθει ακόμα, η ΔΕΡΕΚ, αναμενόμενα τομεακά προγράμματα, ΣΑΤΑ, κληροδοτήματα και εγώ να κάνω μια παρένθεση έτσι για την ιστορία μια και κάποιος αναφέρθηκε στα κληροδοτήματα. Για να χρησιμοποιήσει ένα κληροδότημα θα πρέπει το υπόλοιπο του κληροδοτήματος να είναι συγκεκριμένο. Και αυτό απαιτεί μια διαδικασία την οποία με έχει κάνει. Και βεβαίως τα κυβερνητικά έργα τα οποία εξεγγέλλονται κατά καιρούς από τις κυβερνήσεις, όπως π.χ. το αστυνομικό μέγαφο, η επέκτηση της αιματίας, θα είναι συγκεκριτικό έφευγμα. Τώρα, ο προϋπολογισμός είναι κοινωνικός. Και είναι κοινωνικός. Με την ίδρυση του κοινωνιακού ιατρίου και του επιχειρηματικού κέντρου, με την επέκταση του αγροκτήματος, μια δράση που κόστησε κάτω από 15.000 και 500 περίπου συμπολίτες μας χαίρονται, είναι η λειτουργία που έγινε βέβαια από το ειδικού σχολείο και έδωσε απαντήσεις
στο χέρι αυτό το πρόβλημα. Η λειτουργία των κέντρων κοινότητος, η παράταση λειτουργίας του κέντρου, του σχολιστικού κέντρου γυναικών, η συστέραση όλων των συλλόγων ΑΜΕΑ στο περιβαλλοντικό κτίριο προς το προφήτη Ηλία, η ολοκλήρωση του φακέλου του κημητηρίου, μια διαδικασία πολυετής, ήδη έχουν γίνει πάνω από 40 διοικητικές πράξεις για την επίλυση αυτού του χρονιού προβλήματος. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Καστοριάς είναι στους 30 Δήμους που πλέον των 650 πολιτών μας έχουν το επίδομα κοινωνικής ελληνικής. Είναι πολιτισμικός. Και είναι πολιτισμικός γιατί οι εκδηλώσεις που γίνονται στο Δήμο έχουν εκτός του λαϊκού χρώματος γίνονται και εκδηλώσεις με περιεχόμενο. Και αναφέρουμε βέβαια στις συναυλίες κλασικής ένταξης μουσικής, αναφέρουμε σε εκδηλώσεις του Φεστιβάλ της Αυλής, αναφέρουμε σε ενδιαφέρουσες ομιλίες επιστημονικού περιεχομένου, αναφέρομαι σε πρώτη συνάντηση που έγινε όλων των Δήμων προς τιμή των αδελφών Εμμανουήλ του Λεγκαδαρίου την πρώτη φορά στην Καστοριά. Αναφέρομαι σε ένα ιστορικό γεγονός της αδελφοποίησης με τη Χάρτη της Ρόδου προς τιμή του Διάκου με την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Βέβαια, μπορούμε να μιλούμε ατελείωτα για τις δράσεις οι οποίες έχουν γίνει και τις οποίες δεν πρέπει να υποβαθμίσουν γιατί γίνονται σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Δεν θα κλείσω εδώ από το σύντομα. Πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός έξω από την αντικειμενικότητα που έχει είναι και μεταρρυθμιστικός. Και είναι μεταρρυθμιστικός διότι προχωρά, είναι από τα καλά, προχωράει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει όλα στο φως. Παρόλες τις ηλεκτρονικές παρεμβάσεις άλλου τύπου και άλλου χαρακτήρα. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι καθιερώνεται και γίνεται πράξη σε χώρα η ηλεκτρονική καταγραφή και ο ηλεκτρονικός έλεγχος των αποθηκών. Δεν θα πω περισσότερο. Θα τελειώσω με αυτό που άρχισα. Οι διευθύνσεις τις οποίες τιμούμε θα πρέπει απρόσκοπτα να συνεχίσουν το έργο τους και βεβαίως μέσα στα πλούσια της νομιμότητας και της συμφέροντος των πολιτών. Καλό λοιπόν το σώμα. Αναγνωρίζοντας τη δύσκολη συγκυρία να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό και εδώ είμαστε να αμυνθούμε ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών σε μια δύσκολη λοιπόν περίοδο.